αλλά η ιστορία είναι ότι δεν βλέπουμε μπάλα. Θα μου πεις και μπάλα που βλέπουμε είναι θέαμα αυτό εδώ πέρα? Όχι. Σήμερα πάλι είδαμε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι, ιδιαίτερα από πλευράς ΠΑΟΚ, ο οποίος για άλλο ένα παιχνίδι δεν σκόραρε. Ένα 4-3-3 καθαρό, φωνάζει για το πέναλτι στο 90, το οποίο είναι πέναλτι, αλλά η εικόνα του ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη. Και δεν θέλω να σταθούμε μόνο στη φάση του πέναλτι και σε κάποια διαιτητικά σφυρίγματα που μπορεί ο ΠΑΟΚ να φωνάζει δικαίως. Ναι, εντάξει, μισό λεπτό ρε φίλε όμως. Δεν μου δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι αυτή η εντεκάδα προχωρά για του χρόνου. Δηλαδή, τα play-off, τα play-off είναι και ένα κομμάτι να δεις πώς θα πας και του χρόνου. Και να παίρνεις και κάποια στοιχεία από κάποιους παίκτες που δεν παίξανε. Έπαιξε ο Χαρίσης, να πούμε, σήμερα. Να ξαναδούμε το Πρίγιοβι στα στοιχεία του. Πώς μπορεί να παίξει, ας πούμε, ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος αν το βάλει σε μεγάλες διαδρομές δεν μπορεί το παλικάρι, χρειάζεται ένα πιο μικρό χώρο να κουνηθεί. Εξετάστηκε ο Τζαλμακάμπος, εξετάστηκε ξανά ο Ενρίκε. Ο Κάνιας είναι το εξάρι το οποίο δεν αφήγει πέρα από τη σέντρα. Καλό στα ανασταλτικά χαμηλά. Ο Λέο Βατσομάτος τα γνωστά. Τραυματίστηκε ο, πώς το λένε, ο Γλύκος, τον φάγανε. Το ματιάξαν οι παοξίδες στο Γλύκο, έτσι ο Γλύκος, αλλιώς ο Γλύκος. Τώρα θα αναγκαστούν να πάρουν τερματοφύλακα, να πληρώσουν, να βρουν καλύτερο από τον Γλύκο. Πάλι θα παίρνουν τερματοφύλακα. Πάλι θα παίρνουν τερματοφύλακα, αλλά ίσως θα είναι τώρα πιο προσεκτικοί στις κινήσεις που θα κάνουν. Ένα παιχνίδι το οποίο για μένα ήταν συγκλονιστικά αργό από πλευράς ανάπτυξης του ΠΑΟΚ. Ένα σκηνικό το οποίο, ένα γκολ το οποίο. Αστείο θα έλεγα, γιατί αστείο. Καταρχήν ξεκίνησε ο Μπακασέτας με ανάποδο πόδι από τη μια πλευρά και ο Λάζαρος από την άλλη πλευρά για να κλείνουν προς τα μέσα. Με τρία χαφ αμυντικά ο ΠΑΟΚ δεν τους έδωσε και πάρα πολλές φορές το δικαίωμα. Κάποια στιγμή έγιναν κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Πέρασε τον Μπακασέτα δεκάρι, ψιλοτράβηξε τον Μάνταλο στην αριστερή πλευρά να μπαίνει με το ανάποδο και ο Λάζαρος από την άλλη πλευρά δεξιά ως ήταν. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση στο χώρο του κέντρου. Ο Μπακασέτας, για να σου κάνει γκολ, μόνο με σουτ από μέση απόσταση, έχει πολύ καλά ποδάρια, αλλά είναι ένας αργός παίκτης. Στο κεφάλι τον είδαμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλός, δύσκολο στο σκοράρισμα. Ούτε σέντερφορ μπορεί να τον πεις, ούτε εξτρέμ καλό μπορεί να τον πεις, ούτε δεκάρι μπορεί να τον πεις, ούτε εξτρέμ από την άλλη μεριά να τον πεις. Αμυντικό χαφ δεν μπορεί να τον πεις ούτως ή άλλως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ αργός, κεφάλι δεν έχει. Στις μεγάλες διαδρομές κάνετε και το μόνο που πρέπει να το φυλάξει είναι το αριστερό ποδάρι. Δηλαδή, στη θεωρία πρέπει να πει στους παίκτες σου ποιος είναι εκεί, ο Κρέσπο, ο οποίος γλίστρησε, ή κάποιος άλλος, ή ο Μαλεζάς, ο οποίος τον έχει από κοντά. Πει το όταν γέρνει προς τον άξονα, και εδώ έχει και κάνει μεγάλο λάθος και ο Μάτος, γιατί όταν γυρίζει προς τα μέσα ο Μπακασέτα για να σουτάρει ο Μπακασέτας, ο Μάτος πρέπει να κλείσει την καρδιά. Ό,τι είναι, είναι η καρδιά. Εκεί πέρα θα σου δημιουργήσει θέμα. Δεν του μπλαρίστηκε στο σουτ. Το φάγιο μπρίκης, δεν φταίει το παιδί, πήγε μπάλα στη γωνία, είναι και αργός στα πεσήματα καθώς έχει να παίξει καιρό κτλ. Και έγινε τον γκολ. Τώρα πάμε στο σκαφ. Ο Τζίμιροτ έσκασε. Είναι στα πολλά χιλιόμετρα. Δεν είναι ο σούπερ ποιοτικός παίκτης. Είναι το τρεχαντήρι. Είναι ο Ζαγοράκης της σύγχρονης εποχής. Άμα το Ζαγοράκη, ο οποίος έχει 7 πνευμόνια, του πάρει στα 3. Η ποιότητά του πέφτει. Δεν είναι ποιοτικός δηλαδή τόσο πολύ ο Τζίμιροτ για να πεις ότι αν πέσει βιολογικά έχει την ικανότητα, την ταχύτητα ή έχει την τέχνη, ξέρω εγώ, να σου κάνει διαφορά στο κέντρο. Έπεσε βιολογικά ο Τζίμιροτ, έπεσε εκεί πέρα η ιστορία. Ο Χαρίσης μου δείξε κάποια στοιχεία. Ο Χαρίσης μου δείξε ένα στοιχείο το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό. Τον έχει ένα χρόνο έξω ο Ίβιτς, μπαίνει μέσα και έχει τα τρεξίματα και τη φρεσκάδα. Θα μου πεις. Ξεκούραστος είναι, ναι, αλλά ξεκούραστος είναι, 90 λεπτά σου βγάζει και μαρκαρίσματα κτλ. Και να δώσω και μια συμβουλή στο Χαρίση. Ο Χαρίσης, εάν μάθει να μαρκάρει χαμηλά και να μην τρώει τις ανόητες κάρτες, μπορεί να παίξει μπάλα και στον ΠΑΟΚ και σε άλλη ομάδα. Έχει την ταχύτητα, έχασε τον γκολ σε μια σέντρα, ήρθε από πίσω διαγώνια. Θα μπορούσε να το βάλει και να γράφουμε που χάθηκε ο Χαρίσης, δεν το βάλε. Αλλά τέλος πάντων στα χαβ δεν είναι κακός. Σήμερα με τα χαφ που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να τον εξαφανίσει το Χαρίση. Τώρα αν παίζει ρόλο, είναι μάνατζερ, ξέρω εγώ, σε άλλον και πρέπει να πάει σε άλλον, όπως ακούγεται από την πλευρά του Χαρίση,
και μένει έξω, εγώ πρέπει να εξετάσω και τις δύο πλευρές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει, να, τι πιο εύκολο να αλλάξει μάνατζερ να πάει στον αδερφό του Ίβιτς και να τον βάλουν να, πούμε, να παίζει ο Ίβιτς πιο πολύ. Να έρθει ο Ίβιτς όμως να σου πει, κάτσε ρε φίλε, τι τα λέτε αυτά από την πλευρά του Χαρίση. Εγώ βλέπω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος στα μαρκαρίσματα είναι ατελής. Και έχει δίκιο ο Ίβιτς να το πει αυτό, ότι ο Χαρίσης είναι ένας επιπόλαιος, ενώ είναι γρήγορος κάτω στα μάρκα και ανώριμος κτλ. Αλλά τέτοιο θάψιμο όλη τη χρονιά νομίζω ότι δικαιούτο κάποια παιχνίδια και στα play-off κτλ. Όπως και ο Κάτσε. Αυτή είναι μια κριτική που κάνουμε στον Ίβιτς γενικότερα, όχι για αυτό το παιχνίδι το σημερινό. Τώρα, σήμερα μου έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι και στα center back έχει θεματάκια. Ο Κρέσπο δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν μακριά από τις φάσεις. Έδειξε, δεν ξέρω αν είναι κούραση, αν είναι κάτι άλλο. Έδειξε ότι σήμερα ήταν πάρα πολύ κακός και ιδιαίτερα στο καλό του σημείο που είναι το μαρκάρισμα χαμηλά. Ο Λέοβατς τα γνωστά. Η ΑΕΚ έκανε ένα καλό αμυντικό δίδυμο με Σιμόε και Γαλανόπουλο, ο οποίος ήταν σήμερα ανεβασμένος αρκετά. Τον γκολ το βάζει ο Μπακασέτας, αλλά εμένα δεν με ενθουσιάζει ο Μπακασέτας και νομίζω ότι εκτός από το σούτ, από μέση απόσταση το καλό, δεν έχει κάτι άλλο καλό πάνω από το μέτριο ο συγκεκριμένος παίκτης και νομίζω ότι στην κατασκοπία θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ήταν πιο σοβαρός στο πώς του κλείνω το αριστερό πόδι, πώς πέφτω απάνω του και το απασφαλίζω, γιατί αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Την πήρε, έκλεισε, σούταρε. Ιδιαίτερα από την περιά τη δεξιά, όταν έρθει και σουτάρει και πάει μπάλα όπου πάει, γράφει. Πάει στα πλαϊνά δίχτυα ή καλά ποδάρια, είπαμε. Τώρα, ο Αραούχο πάλι ήταν κακός από την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλός ο Τσικρίσκι για άλλη μια φορά επάνω στον Πρίγιοβιτς, ο οποίος Πρίγιοβιτς δείχνει ότι είναι ο center for, ο πεδαράς, στα μικρά τα μέτρα, με την μπάλα κάτω πολύ καλός, πάλι στα μικρά τα μέτρα, δεν έχει την τρίπλα, δεν έχει την ταχύτητα κτλ. Θα μου πεις, αν είχε την τρίπλα και την ταχύτητα δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ, θα τον έπαιρνε μια πολύ μεγάλη ομάδα με αυτά τα σωματικά προσόντα που έχει. Θα πρέπει όμως ο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές να τον πλαισιώσει με έναν φορ ο οποίος θα έχει και άλλα χαρακτηριστικά εκτός από το παίρνω την μπάλα και την βάζω στα δίχτυα. Περισσότερο ταχύτητα, περισσότερο τέχνη, καλό στο σκοράρισμα. Πρέπει να επενδύσει ο ΠΑΟΚ με ένα center for δίπλα σε αυτόν τον πεδαρά με την κοτσίδα, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω πολλά πράγματα για το παιχνίδι. Θέλω να πάω στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ πρώτα, στους δυο και μετά πάμε στα επιχειρηματικά τα δικά σας. Έλα από εδώ μετά. Σ' ακούω. Τζόρνταν, εσύ πρώτος. Ή θες να μιλήσει ο μικρός. Θα σου μιλήσει ο μικρός πρώτα, λέγει. Τι να πω εγώ. Πε τα καλά, τα αρχιμηνιά και αρχή χρονιά και αρχή καλό μα χρόνο. Επειδή είναι ένα πάω πολύ νοθρό, δεν μ' άρεσε. Δεν συγκεκριμένα, άσε τα νοθρό, ήταν αυτά συγκεκριμένα. Πες μου. Με παίκτες, με ιστορίες, τι άρεσε, τι δεν άρεσε, τι να προσέξει, εν ώψη μεταγραφών, τι να πάρει, αυτά, τι άσε νοθρό ήταν. Δεν θέλω έκθεση ιδιών, ήταν νοθρό. Νοθρό είναι ο ασθενή, άμα τον πάρει εκεί και είχε χαμηλό αιματοκρίτη, θα σε πει ο γιατρό. Θα σε πει ο γιατρό, ο Ζαταγιά είναι νοθρό. Για μένα πάω σήμερα, έχει κάνει μισή φάση, δηλαδή εκεί που έφυγε πάνω στο δεν ήταν επικίνδυνο. Δεν τον είδα να απειλεί. Ναι. Το άλλο που προβληματίστηκα πάρα πολύ ήταν στο 88, το είπα στον Πίλη πριν. Ναι, ήταν στο 88 το παιχνίδι. Έχει πλάγιο ΠΑΟΚ και έπεσε η άμυνα πασούλες. Αντί να, δηλαδή, να γίνει το γέμισμα να φύγουν μπροστά μπάσκετ και έχει καμιά στραβοκλωτσιά, ρε παιδί μου, τώρα κάτι. Κουρασμένο τον είδε στον ΠΑΟΚ. Κουρασμένο. Κουρασμένο. Ψηλό κουρασμένο. Εντάξει. Είδα και κάτι άλλο ότι η άμυνα, έτσι πιστεύω εγώ, δεν είχε καλή σύνδεση με το κέντρο και την επίθεση. Δηλαδή, η πρώτη πάσα που έφευγε και για τον Τζίμιρο, που είπε είναι σκασμένο, δεν τον είδα τον ΠΑΟΚ δηλαδή, να βγάζει την πρώτη παλιά και να πετάγει τις πλευρές, να απειλεί όπου τα άλλα παιχνίδια που έκανε μέχρι τώρα, ας πούμε έτσι. Τι να πω, με τον Τζαλμά ατυχία βέβαια που. Τι ατυχία. Ατυχία. Μπήκε ο Ένρικε, τι ατυχία. Δεν είναι ατυχία. Τι ατυχία είναι. Μπήκε ο Ένρικε, τι έκανε. Πάλι το πρώτο λεπτό κάρτα. Δεν ήταν. Δεν ήταν, την έφαγε τώρα. Και βάζαμε στοίχημα πότε θα φάει τη δεύτερη. Ευτυχώς δεν έφαγε τη δεύτερη. Και εμείς βάλαμε στοίχημα στο καφενείο πότε θα φάει τη δεύτερη. Πού βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση έτσι όπως το βλέπεις. Στα play-off, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε, απαγοήτευσε. Πάλα δεν έπαιξε και επικοινωνιακά ο Ίβιτς είναι τυχερός γιατί. Και μετά πάμε στον Τζόρνταν. Είναι τυχερός γιατί. Αντί για 0-4 με την ΑΕΚ, 0-1 λόγω γλύκου. Λόγω γλύκου. Πάμε μετά στη λεωφόρο. Το κουτάκι. Το κουτάκι, ο πονοκέφαλος θα ήταν μεγαλύτερος αν δεν έπεφτε το κουτάκι. Λες. Δεν το ξέρουμε. Έτσι βλέπουμε. Έχει δίκιο το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
54 λεπτά δεν είδαμε. Και 10 με 10. Τι σημασία έχει. 3-0 ο Πάοκ με τον Ατρόμητο και έγινε 3-4. Τι έγινε. Στο 73-0 έγινε 3-4. Εκείνο ήταν μαγιά. Ήταν μαστίχα στην Μουρόλ. Αγλίστρα ήταν. Αγλίστρα ήταν. Για τώρα το 1-0 να γυρίσει. Το είπε και ο Ήβιτς. Εδώ με στήσανε. Άσε ρε τώρα. Έτσι το είπε ο Ήβιτς. 3-1-3-4. Μετά τραβάει στην Τούμπα με Πανιόνιο. Άμα δεν έβγαινε ο άλλος με 10 παίκτες, έβαλε την κολάρα ο Πρίγιοβιτς. Δεν έπρεπε να βγει δηλαδή. Έπρεπε να βγει. Άλλο, τι, άμα σου δεν λέω για μπάλα, ρε, έπρεπε να βγει. Και αυτός άμα έδινε τραυματίζεται, σήμερα. Τραυματίζεται. Άμα έδινε το πέναλτι στο τελευταίο λεπτά, εγώ δεν κλάψει μετά εσύ. Μεγάλη νίκη εκεί με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο, σταμάτα ρε. Ποιο Πανιόνιο, σταμάτα.